Εκπροσωπούμε συλλόγους της Ελληνικής Ομοσπονδίας, Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού, που ήρθαμε σήμερα εδώ να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας με ομαδικό τρέξιμο μέσα στις εγκαταστάσεις. Αυτές οι εγκαταστάσεις, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν ζωντανό κύτταρο όλου του λαού του Λεκανοπεδίου, των Οτίων Προαστίων, του Πειραιά, των περιχώρων όλων των Δήμων της Αττικής. Και σήμερα είναι σε αυτή την κατάσταση που τη βλέπουμε και πραγματικά σπαράζει η καρδιά μας. Αθετώντας τις ίδιες υπογραφές τους, αθετώντας τις υποσχέσεις τους, που λέγανε ότι πρώτα θα φτιάξουν τις εγκαταστάσεις ανάλογες απέναντι στον χώρο, ξεσπιτώσανε στην κυριολεξία όλα τα αθλήματα, όλους τους οδρομείς, όλες τις εγκαταστάσεις, παραδίδοντάς τες στην εταιρεία που θα φτιάξει βίλες και καζίνο και μαρίνες. Εμείς δηλώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε την αντίσταση και την πάλη μας, πραγματικά για να δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να περνάνε ερήμην του λαού όλες αυτές τις δικές τους επιδιώξεις και τα ιδιωτελή συμφέροντά τους. Είναι η πρώτη σημερινή μας διοργάνωση, συγκέντρωση αλληλεγγύης, πρώτα-πρώτα στους εργαζόμενους εδώ, πρώτα-πρώτα στις αθλητικές ομοσπονδίες, ναι, στις οποίες είναι και η δικιά μας, γιατί εδώ πάρα πολλοί δικοί μας σύλλογοι και αθλητές συμμετείχαν επί 40 και πλέον χρόνια σε αυτό το θαύμα που έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους έξω στον δρόμο να αθλούνται, να κάνουν πράξη το δικαίωμα, το κοινωνικό δικαίωμα στην άθληση, στη λαϊκή άθληση, και μέσα από αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα δώσουμε τη δυνατότητα και με άλλες παραστάσεις και με άλλες συγκεντρώσεις και με άλλα ομαδικά τρεξίματα, έτσι θα είμαστε παρόντες μέχρι ότου τελειώσουν τα έργα, μέχρι ότου διεκδικήσουμε να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε και που μας ανήκουν. Είναι πολλές και άλλες εκδηλώσεις σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας και στο εξωτερικό που έχουν φύγει πολλοί συνάδελφοι, αλλά επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη συμβολική κίνηση. Ξεκινήσαμε σήμερα, θα το οργανώσουμε και καλύτερα στο μέλλον και θα έχουμε και άλλες τέτοιου είδους, με πολύ περισσότερο κόσμο βέβαια, εκδηλώσεις αντίστασης. Κοντά μας παρευρίσκεστε όλοι εσείς, είσαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα του λαού για άθληση για όλους. Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς, όλοι χρειάζονται για να μπορέσουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση και όποια κυβέρνηση προέρθει από τις εκλογές να μπορέσει να υλοποιήσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί, έχει υπογράψει. Δεν τρέχουν αυτά πάντες. Μόνο ο αγώνας λοιπόν και όλων μας εδώ και όλου του λαού που έπρεπε και πρέπει να ευαισθητοποιηθεί πάνω σε αυτό το κοινωνικό δικαίωμα θα φέρει πραγματικά αποτελέσματα. Οι αγώνες που δεν γίνονται είναι χαμένοι και αυτοί οι αγώνες έχουν τη δική τους συμβολική αξία και πραγματικά, να μην νομίζετε, το παίρνουν υπόψη τους όλοι αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν και υλοποιούν τέτοιες καταστάσεις.